έχουμε βάλει πλάτη, παιδιά. Ναι, 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 έχουμε ναι, ναι, βάλει ναι, ναι. πλάτη. Έχουμε βάλει πλάτη. Όπως... Έχουμε βάλει πλάτη. Όπω όλοι οι καλοί άνθρωποι έχουμε βάλει πλάτη. Όταν ακούτε έχουμε βάλει πλάτη, αλλά κρατάτε πολύ μικρό ναι. καλά. Έχουμε πεινάσει, ναι, ναι. έχουμε στερηθεί, έχουμε κάνει <laughs> θυσίε <laughs> ναι, ναι, ναι. για τον Κυριάκο. <laughs> Φε μου κι άλλα. Αλλά <laughs> όταν είναι κάτι, παιδιά, που ίσω έστω και λίγο μα προβληματίζει, θα το πούμε. Φίλο Κυριάκο. <laughs> λοιπόν, Φιλτάτη. τη βέβαια. Η αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Εδώ οι δρόμοι μα χωρίζουν με την κυβέρνηση. Είναι Λε... πολύ ξεκάθαρο αυτό. Ναι, πάμε να πούμε τα μέτρα. Που κόρνοι άλλοι. Είναι δύο. Δεν είναι πολλά, δηλαδή μην κουραστούμε. Εύκολο. εύκολο εύκολα. 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 Λοιπόν, όσοι ηλικιωμένοι άνω των 60, αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε λίγο αυτό το ηλικιωμένοι άνω των 60. Δηλαδή. Τι, θε να πιάσει και του 48-49, Όχι, γενικά Α, για, για σύνταξη δεν είσαι στα 60. Mm. Αλλά θεωρείς ηλικιωμένο στο θέμα των εμβολίων. Σχολιάστηκε στο σκέρτσο αυτό και είναι έτσι ύπουλο. Δηλαδή, όταν κάνει κριτική, συγγνώμη, αποφασίσαμε μια φορά να κάνουμε κριτική στον κ. Κομισόγια, θα ξεκινήσουμε από την πρώτη λέξη. Από το τι λένε του ανώ των 60 ηλικιωμένου. Ε, όχι. Ε, όχι. Θα πάρω καλάθι από τη μάνα μου αυτή τη στιγμή με <σ> φαγιά. <Awards> <σ> um> <σ> um> θα, ε, θα αποθεώνει. μπράβο, Θάνο. Μπράβο, παιδί μου. Μπράβο. μπράβο, Λοιπόν. ναι. Μέχρι τι 16 Ιανουαρίου πρέπει να έχουν κλείσει ραντεβού για την πρώτη δόση. Ωραία. Λοιπόν, αλλιώ. Αλλιώ πρόστιμο 100 ευρώ. Κάθε μήνα. Κάθε μήνα, ναι. ναι. Ωραία. Πάμε να το δούμε τώρα αυτό να το σχολιάσουμε βεβαίω να το σχολιάσουμε Λέει τώρα Πρέπει να το κάνεις ε, Να κάνεις το εμβόλιο Αλλιώς θα πληρώνεις ε, πρόστιμο Το ποσό είναι Πολύ σημαντικό Είναι υπολογίσιμο το, το ποσό Δεν πολύ συμφωνώ με τον πλοίο Που έγραψε ότι Εδώ δεν φοβούνται να πεθάνουν θα φοβηθούν το κατοστάρικο Οι άνθρωποι μέσα στον παραλογισμό Πολλά μπορούν να, πολλά μπορούν να λειτουργήσουν Εμένα αυτό που μου φάνηκε πιο ενοχλητικό στην ανακοίνωση των μέτρων από τον Πρωθυπουργό ήταν ότι πρώτα είπε ότι το σύστημα πιέζεται από την ανευθυνότητά τους είπε δηλαδή ότι να τους προστατεύσουμε αυτούς τους ανθρώπους για το καλό τους και διάφορα τέτοια και δεν είναι τιμωρία και κάτι τέτοιες ανοησίες αλλά μετά το πέταξε κιόλας ότι πιέζεται το σύστημα υγείας από αυτούς και μετά κερασάκι στην ε, τούρτα, τα 100 ευρώ αυτά που θα δίνουν με το πρόστιμο αυτό που δεν είναι πρόστιμο, είναι κάτι άλλο, το βαφτίσουμε ποδήλατο, θα πηγαίνουν κατευθείαν σε ένα ειδικό ταμείο για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος ε, Υγείας. Και εκεί προκύπτει η πλήρης εικόνα. Δεν θα Πούμε εμεί ότι η παιδιά δεν είναι σωστό, γιατί του λέει εδώ τα δίνω τα λεφτά για την υγεία. Mm. Οπότε φταίει εσύ που πιέζετε το σύστημα, και αφού φταίει εσύ που πιέζετε το σύστημα, mm -hmm. θα πρέπει εσύ να το πληρώσει. Mm -hmm. Εγώ σε αυτό θα ήθελα να καταλάβουμε ακριβώ τι λέμε και να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό που λέμε είναι πως όταν πιέζεται το σύστημα υγεία. Το κράτο αυτό που κάνει είναι να βρίσκει ποιοι φταίνε που πιέζεται γιατί δεν φερθήκαν αρκετά υπεύθυνα και να το πληρώσουν για να μην πιέζεται. Αυτή δεν είναι η αντίληψη που έχω εγώ για το τι πρέπει να κάνει το κράτο απέναντι σε ένα πρόβλημα δημόσια υγεία. Θεωρώ ότι οι κρίσει σχετικά με την υποχρεωτικότητα είναι αμφιλεγόμενε. Για μένα δηλαδή δεν είναι ένα απλό ζήτημα. Δεν θα έλεγα όχι ποτέ. Καταλαβαίνω ότι είναι σωστό, είναι μια, είναι μια ιατρική πράξη, οπότε προϋποθετεί συνένεση. Το, το καταλαβαίνω αυτό. Mm -hmm. Καταλαβαίνω το ιστορικό επιχείρημα που λέει ότι υπάρχουν υποχρεωτικά εμβόλια, έστω και εμβόλια τα οποία έχουν δοκιμαστεί για περισσότερο καιρό. Αλλά πάλι, το για πόσο καιρό πρέπει πια να δοκιμαστεί ένα εμβόλιο, νομίζω ότι είναι πιστικά τα επιστημονικά επιχειρήματα που λένε ότι τα εμβόλια, παιδιά, δεν έχουν μακροχρόνιε συνέπειε. Mm -hmm. Δεν υπάρχουν δηλαδή περιπτώσει που να στα σκάσει τώρα μετά από 20 ετία το, το εμβόλιο ή πενταετία. Οπότε ε, θα έλεγα ότι το σημαντικότερο ζήτημα σε σχέση με την προτεραιότητα, για μένα τώρα, όσο ερασιτεχνικά τώρα, προσπαθούμε να προσεγγίσουμε ένα ζήτημα πάρα πολύ πολύπλοκο, για το οποίο καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν μελέτες και μελέτες. Ε, το ζήτημα είναι πρώτα απ' όλα ένα, ένα ζήτημα αποτελεσματικότητας. Δηλαδή, αν ήταν. Μια έμεση υποχρεωτικότητα, αυτή που επιβάλλεται με τον οικονομικό εκβιασμό που σώζει ζωέ, ε, θα έλεγε εντάξει, τον εκβιάζει οικονομικά, του σώζει και, την, και τη ζωή. Πώ λειτουργεί η υποχρεωτικότητα είναι, ένα, είναι μια υπόθεση πάλι αμφιλεγόμενη. Η υποχρεωτικότητα εντείνει τα αντιεμβολιαστικά αισθήματα. Mm -hmm. Αυτό είναι διαπιστωμένο. Όπω επίση ξέρουμε ότι στι περιπτώσει, διάβαζα ένα άρθρο που είχε το BBC για την ιστορία της υποχρεωτικότητα των, των, εμβολίων και είχε ένα παράδειγμα της πρώτης εφαρμογής της υποχρεωτικότητα του υποχρεωτικού εμβολιασμού σε νοσοκομείο και έλεγε την πλήρη τακτική που ακολουθήθηκε, όπου μαζί με την υποχρεωτικότητα του βάζανε, παίζανε παιχνιδάκια, παίζανε quiz, κάνανε ενημέρωση, ήταν διαθέσιμα τα εμβόλια. Δηλαδή, ποιο ήταν το πλήρε σύστημα. Ήταν ένα σύστημα το οποίο σε έβαζε να το κάνει και ταυτοχρόνω πρόσοχε να εξηγήσει γιατί πρέπει να γίνει αυτό και να, και να βεβαιώνεται ότι μπορεί να το κάνει. Σε εμά δεν έχουν διασφαλιστεί αυτά. Ούτε έχει καλό εξηγηθεί. Αντιθέτω, τα κανάλια που έχουν μαζίσει εκατομμύρια από τη λίστα πέτσα έχουν παίξει πάρα πολύ το χαρτί τη τρομοκρατία με τι παρενέργειε των, των εμβολίων. Είναι πολύ μικρή, πολύ ασθενική η καμπάνια υπέρ του εμβολιασμού. Στην πραγματικότητα ήταν είτε η. η απόπειρα να δωροδοκίσουμε του πιτσιρικάδε για να πάνε στην Μήκονο να τα πιούνε, είτε τώρα ο οικονομικό εκβιασμό προ του ηλικιωμένου. Και βεβαίω δεν υπάρχει καμία μέρημνα για, την, για τη διαθεσιμότητα, δηλαδή για τη διευκόλυνση των, των ηλικιωμένων ανθρώπων στην επαρχία προκειμένου να, να μπορούν να εμβολιαστούν κοντά στο σπίτι του ή στο σπίτι του. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία θα έπρεπε να έχουν Ενεργοποιηθεί. είναι πολιτικές που θα έπρεπε να έχουν ενεργοποιηθεί πριν φτάσουμε στον, σε μέτρα υποχρεωτικού εμβολιασμού. Ξαναλέω ότι για μένα όσο μπορώ να το καταλάβω πολιτικά και επιστημονικά είναι ένα ζήτημα αμφιλεγόμενο. Δεν θα ήθελα να... Δεν πιστεύω δηλαδή Ούτε είμαι απολύτω πεπισμένος για την αποτελεσματικότητά του, γιατί πιστεύω ότι λειτουργεί με αυτόν τον διπλό τρόπο. Ότι κάποιοι άνθρωποι όντω επηρεάζονται και πηγαίνουν, αλλά κάποιοι θα σκληρύνουν την στάση του. Οπότε δεν είμαι καθόλου πεπισμένο ότι είναι ένα μέτρο το οποίο θα λειτουργήσει υπέροχα. Και είμαι εντελώ πεπισμένο ότι είναι χιδεότατο το επιχείρημα με το Κατοστάρικο. Το... Για το ΕΣΥ. Ναι, ναι. Εγώ θα στεκόμουν περισσότερο στην υποχρεωτικότητα και θα προσπαθούσα να διαμορφώσω μια άποψη την οποία δεν την έχω ξεκάθαρη το γράψεις και σε ένα σχόλιο στο, στο facebook και προτιμώ για ζητήματα που δεν τα ξέρω έστω κατά την άποψή μου επαρκώς για δημοσιογράφο να μην λέω την αποψάρα μου έτσι απλά ε, και όταν το κάνω δεν πάει καλά δηλαδή με το σερβιτάλι όντω δεν. Ε, δεν δεν πήγε καλά ε, υπάρχει το περισσότερο υπάρχει το ζήτημα του ότι είναι μια τρύπα στο νερό. Δηλαδή είναι να κλείσει ραντεβού για την πρώτη δόση μέχρι τις 16 Ιανουαρίου. Και αυτή η φράση που θα πω έχει δυστυχώς διάφορες αναγνώσεις, αλλά μέχρι τις 16 Ιανουαρίου ποιο ζει ποιος πεθαίνει. Με διάφορα ζητήματα και για τους 100 το μήνα, ένα, δύο, και για τη μετάλλαξη Ωμικρών, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια νέα μετάλλαξη την οποία δεν ξέρουμε τίποτα. Δηλαδή, μπορεί να κάνουμε μια συζήτηση η οποία δεν έχει κανένα απολύτω νόημα. Τι θα γίνει, θα βγει ότι, παιδιά, υπάρχει μια καινούργια μετάλλαξη που κερδίζει. Π.χ., λέω εγώ, σενάριο. Θα το ξέρουμε σε 20 μέρε ότι αυτή είναι η καινούργια Δέλτα. Και θα κάνουμε εμεί εμβόλια τα οποία μπορεί να προστατεύουν στο 20%. Θα είναι παροδία και θα προσπαθήσει να πει αυτού του ανθρώπου, α κάτσερε φίλε, εδώ πέρα μου λε για την Ωμικρόν, δεν την πιάνουν τα εμβόλια. Αυτό είναι ένα σενάριο που μπορεί να υπάρξει. Μακάρι να μην υπάρξει. Δεν το ξέρουμε Α, αυτή τη στιγμή. Ναι. Για την Omicron έχουμε πάρα, ε, πάρα πολλέ δηλώσει. Κα, σχεδόν καμία γνώση, αυτή τη στιγμή. Σχεδόν καμία. Θα ξέρουμε σε 10-15 μέρε. Αυτό, αυτό είναι σημαντικό, κατά την, την άποψή μου. Επίση, το ότι κάνει υποχρεωτική τώρα την πρώτη δόση τρέχα γύρευε για την όποια νοσία τη αγέλης και την προστασία. Τέλειωσε. Παιδιά, ήρθε ο χειμώνα για να κάνει τώρα το εμβόλιο. Ε, πρέπει ε, να. Άμα, μόνα, το, στην καλύτερη περίπτωση που είναι το πρώτο μονοδοσικό, το μονοδοσικό της Johnson, που δεν ξέρω αν θα είναι η πλατφόρμα τώρα για το μονοδοσικό, δεν τα έχω δει αυτά, ε, είναι κι άλλο ένα μήνα. Σωστά. Μη πούμε για δεύτερη δόση. Μάνι μάνι, Γενάρη, Φλεβάρη, πάμε Μάρτιο. Πάει το κύμα. Το Μάρτιο πέφτει το κύμα. Το έχουμε μάθει. Καλό καιράκι. Μάρ, μά, μά, μάρτιο σιγά σιγά, σιγά σκεφτόμαστε του τουρίστε. Πάντα σκεφτόμαστε τουρίστε, το Μάρτιο λίγο παραπάνω. Το Μάρτιο μπορεί να αλλάξουμε υπουργό γιατί έχουμε τον κυκλία ε, στο τουρισμού ναι, και ε, ε, δεν είναι να... καλή κίνηση. Ναι. Αυτή. Εγώ ήθελα να πω, Θάνο, για αυτό, γι αυτό που λες. Καταρχάς είναι πολύ σωστή, με, με, συμφωνώ και εγώ, εσύ το, από σένα το είδα που το έγραψες, ότι ει ό,τι αφορά την επίγουσα κατάσταση που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή, αυτό δεν μα προσφέρει τίποτα. Είναι κάτι τώρα για το οποίο συζητάμε. Καλό Γενάρη, και άντε και μέχρι να mm -hmm. τότε να κλείσουν, και πότε θα πάνε, και πότε θα εμβολιαστούν και πότε θα λειτουργήσουν αυτό τα, δεν τα εμβόλια. Δεν το έχω καταλάβει. Το, να να κλείσει εμβόλιο σημαίνει να έχει κλείσει ραντεβού, δηλαδή μπορεί ναι. να είναι και μετά στις 16 Ιανουαρίου. Ότι εγώ έκλεισα ναι. τέλη Γενάρη. Όχι, είπε ότι θα έχουν προτεραιότητα, αλλά και αυτό πάλι δεν ξέρω τι ακριβώ σημαίνει, ότι θα εμβολιαστούν την επόμενη μέρα. Και πάλι και τα εμβόλια δεν προσφέρουν την πλήρη ανοσία του από την επόμενη μέρα ναι, που Опоте oh, не μιλάμε τώρα για κάτι που μας αφήνει απροστάτευτους πάνω στο, στην υποτιθέμενη κορύφωση που θα είναι η περίοδος των γιορτών που θα έχουμε έντονη κοινωνική δραστηριότητα και τραπέζια και τέτοια που ξέρετε είναι υγειονομικέ βόμβες που θα έλεγε Ναι, πάει παιδιά, ψυχή. πέρασε, το ήρθε το κύμα, Όποιο όποιος εμβολιάστηκε για αυτό το κύμα εμβολιάστηκε είναι, το, είναι ανάλογα με τη συζήτηση του, όχι ανάλογο, εντάξει, αλλά... Πα, ε, παρόμοια με τη συζήτηση του την περσινή που μας έλεγαν για τα εμβόλια που θα έρθουν και λοιπά και εμείς λέγαμε παιδιά έχει κύμα, έρχεται κύμα Σκάι, το κύμα στη θάλασσα, τι τέτοια. Ε, η παλήρια. Ο, ο, ο Γιώργο εδώ πέρα λέει και το ραντεβού μπορεί να το αλλάξει τρει φορέ. Ξαναλέω, οπότε θα μπορούσαμε να έχουμε και ένα τρενάρισμα. Ό,τι νόημα έχει αυτό τώρα, αν κανεί έψαχνε πώ να κοροϊδέψει. Ναι, ε, κοίτα, προφανώ. Ε, άμα έχει φτάσει μέχρι εδώ και είσαι δύσπιστο, θα ψάξει να βρει να, να κοροϊδέψει. Δεν είναι ε, ζήτημα. Θα ψάξει να βρει να τη σκαπουλάρι. Τι να κάνουμε τώρα είναι, είναι ανθρώπινο. Και αυτά φαίνονται. Δηλαδή, αν το διαβάσει, θα πει: okay, αυτό σημαίνει για μένα ότι άμα δεν κλείσω, θα εμβολιαστώ. Πρέπει να εμβολιαστώ κάπου εκεί τελειώνει Γενάρη. Εντάξει. Οπότε, χωρί να προσπαθώ να φύγω από το ζήτημα τη υποχρεωτικότητα, το οποίο ζυγώνει λίγο-λίγο, αυτή τη στιγμή μπορεί να κάνουμε μια συζήτηση υποχρεωτικότητα από τη μία και όχι ο φασισμό και όχι το apartheid, που να μην έχει κανένα νόημα. Ναι, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες για, την, για, τη μετάλλαξη. Γιατί είναι αντιφατικό. Είναι αντιφατικό μέσα στον ίδιο το λόγο του Πρωθυπουργού. Λέει, έχουμε μια καινούργια μετάλλαξη, την οποία δεν, δεν ξέρουμε. Έχεις τις φαρμακευτικές εταιρείε να σου λένε εξάμεινο και την ίδια στιγμή ο Πρωθυπουργός σου λέει εμβολιαστείτε σε ζωέ. Και λες πόσες όσες ζωές άμα έχουμε μια νέα μετάλλαξη την οποία δεν ξέρουμε. Mm -hmm. δεν, δεν μπορούν να ισχύουν αυτά και τα δύο. Οπότε η λογική θα έλεγε για να μην αφήνουμε την τελευταία στιγμή για να τα παραδεχτούμε κατόπιν εορτής και να επιβεβαιώσουμε για άλλη μια φορά τους ψέκες η λογική θα έλεγε ότι δίνεις πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στα υπόλοιπα μέτρα μάσκα αποστάσεις, αποφυγή συνοστισμών και λες ότι πρέπει να εμβολιαστείτε και θα δούμε τι θα γίνει και είναι ένα μέτρο ανάμεσα σε πολλά άλλα το να μιλάς τώρα για πανδημία ανεμβολία στον και να δίνει την εντύπωση ότι με το εμβόλιο τελειώνουν όλα, φαίνεται ότι δεν τελειώνουν όλα. Πώς να το κάνουμε τώρα, έχουμε μια νέα μετάλλαξη. Ο λόγος για τον οποίο ανησυχούν οι γιατροί σε όλο τον κόσμο είναι γιατί δεν τελειώνουν όλα με το εμβόλιο. Έτσι δεν είναι. Καλά mm -hmm. δεν έχω καταλάβει. Mm -hmm. Οπότε δεν μπορεί να το λες με την ίδια ανάσα, στην ίδια κουβέντα αυτό το πράγμα. Oh, όχι, το λες. Είναι ένα συνδυασμός νομίζω του κάνω κάτι και συνεχίζω αυτό το πράγμα ότι φταίνει ανεμβολίαστη, του ρίχνω την κατάρρευση στο εσύ, επειδή το εσύ έχει καταρρεύσει πάλι. Δηλαδή, ένα, ένα, το, το, έχω ξαναπεί, όταν καταραίει το σύστημα υγεία, δεν πέφτουν τα βάνια, δεν κρεμίζω τα νοσοκομεία. Βάζει ασθενεί σε εκείνου τα λάμου. Του βάζει για σωληνωμένου, καμιά κατοσταριά έξω. Τι να κάνουμε, αυτό είναι η κατάρρευση του εσύ, τι είναι. Να λυποθυμούν οι γιατροί ένα-ένα και αυτό έχει γίνει για κάποιου. Δείχνει δείχνεις ότι κάτι κάνεις και λίγο εκεί ακροβατείς περί της υποχρεωτικότητας. Δηλαδή και υποχρεωτικότητα, όταν γράφουμε, λένε και ξανά για την υποχρεωτικότητα, πρακτικά τι είναι υποχρεωτικότητα, θα σε κυνηγάει ο άλλος να, να σου μπήξει το, το εμβόλιο. Ό, όχι, θα σου βάλει σειρά αντικινήτρων. Αλλά απ' την άλλη σου δίνω και μια προθεσμία, μια, ένα μισή μήνα που δεν ισχύει αυτή η υποχρεωτικότητα και αν ισχύσει ποτέ και δεν ξέρω εγώ τι. Ε, οπότε πάλι πολλώνεται μια κουβέντα και κάπως προσπαθεί να τη σκαπουλάρει η κυβέρνηση άντε να βγάλουμε και μια δύο ακόμα με κάποια έξτρα μέτρα μετά μήπω κάνουμε και κανένα άλλο μέτρο να κάνουν άλλο ένα rapid δεν ξέρω τι να κάνουν κάτι να βάλω και από εκεί μήπω πάω εκεί στις γιορτές και λοιπά. μπορούμε να περάσουμε στο δεύτερο που είναι το αγαπημένο μου γιατί ο, μιλάμε για την υποχρέωση εγώ θέλω το δεύτερο μέτρο ναι, μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Ε, γράφει εδώ ψαρά, ε, η χώρα μα σήμερα είναι δεύτερη στην Ευρώπη σε τι παιδιά. Προσέξτε τώρα τι, τι, πα... ωραία, τι ωραία διατύπωση. Σε ρυθμό καθημερινών εμβολιασμών που αφορούν την τρίτη δόση. Είναι όχι το ποσοστό, είναι ο ρυθμός εμβολιασμού και είναι εμβολιασμοί που αφορούν την τρίτη δόση. Αυτού που είναι οι ήδη πεπισμένοι, δηλαδή αυτοί που έχουν κάνει τι σαν εμένα το Περίμενα όταν μου ήρθε, πήγα το έκανα. Δεν, δεν ναι, είχα σκεφτεί τίποτα. Το το ποσοστό που ναι. καταγράφει τι ολιμένε μελέτες Αυτό όμω δεν είναι ένα ποσοστό που να καλύπτει την αγωνία μα για το πόσοι έχουν πραγματική ανοσία σήμερα. Δηλαδή, και από αυτού που έχουν εμβολιαστεί, πού βρίσκεται το ποσοστό τη ανοσία του ε, σήμερα, καθώ περνάει ο καιρό σιγά σιγά. Γιατί προφανώ θα χρειαστεί να έχουμε μια εικόνα η οποία να λαμβάνει υπόψη ότι, παιδιά, εφόσον πέφτει η ανοσία και χρειαζόμαστε επόμενη ενισχυτική δόση, mm -hmm. δεν θα χρειαζόταν να ξέρουμε σε κάθε φάση που βρισκόμαστε. Mm -hmm. Τρεχαγύρευε να μου πει. Αλλά κάπω δεν πρέπει να υπάρχει αυτό ο πολύπλοκο υπολογισμό και δεν θα ήταν πιο κρίσιμο από τον ρυθμό καθημερινών εμβολιασμών. Με τι ρυθμό εμβολιάζεται, εμβολιαζόμαστε με πολύ ταχύ ρυθμό. Πολύ ταχύ ρυθμό. Δηλαδή είμαστε... ναι, αυτό μετράμε. Δηλαδή με πόσο ταχύ ρυθμό εμβολιάζονται για την τρίτη δόση, ειδικά. Ε, και τώρα μεταξύ μα. Ούτε εγώ το έχω τσεκάρει, ούτε εσύ αυτό με τον ρυθμό. Πιστεύει ότι ισχύει. Πιστεύω ότι δεν αποδίδει την πραγματική εικόνα τη ανοσία. Το να είναι λάθο, όχι, δεν πιστεύω ότι θα είναι, πω... είναι ανακριβέ. Πιστεύω ότι θα είναι ουσιαστικά ανακριβέ, με την έννοια ότι δεν αποδίδει το, το, το πρόβλημα, τον ναι, ναι, ναι. το πυρήνα του πράγματο. Μιλάμε για τον άνθρωπο που στο, το, στο τελευταίο του διάγγελμα, θα σου θυμίσω, είπε ότι, έχουμε, ότι είμαστε τρίτη σε ρυθμό ανάπτυξη το 2021 στην, στην Ευρώπη και είμαστε πέμπτη. Που δεν έχω πρόβλημα. Πέρα από αυτό, θα πω το πρόβλημα στη πορεία. Αλλά εντάξει, φίλοι είμαστε πέμπτη. Είναι μια χαρά θέση πέμπτη για να χρησιμοποιήσει αυτή την κατάταξη. Κατά το δοκούν ε, ε, υποκειμενικά. Είμαστε πέμπτη. Γιατί πρέπει να πει ότι είμαστε τρίτη, Είναι μια χαρά. Πέντε στι 27. Και βγαίνει και λέει τρίτη. Πιστεύει εσύ με, αυτό, με αυτή τη βάση. Εγώ ακούω και ε, στατιστικά με τσοτάκι ψέμα. Με τη μία. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν θα... Πιστεύω ότι δεν είμαστε. Πιστεύω ότι είναι μια ειδική κατάσταση μπορεί να ήμασταν χθε φο... για μια μέρα. Μπορεί να διαψευστώ. Σου λέω, χωρί στοιχεία. Ξεκινά από, το... από την υπόθεση ότι σου λέει ψέματα. Δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό μια μικρή στήλη. Ε. Άμεσο fact-checking σε, ο... σε κάθε ομιλία του Μητσοτάκη, σε κάθε ομιλία για την πανδημία. Ωραία είναι. Ωραία ιδέα είναι αυτή. Ναι, εντάξει. Μάλιστα. Λοιπόν, και ήταν Πάνεστε εκείνο, στο επόμενο. Εκείνο με την ανάπτυξη ήταν βέβαιο ότι ήταν η ρυθμή ανάπτυξη. Για όσου δεν έχετε δει την ανασκόπηση, είναι η ρυθμή ανάπτυξη το 2021, που έχει άμεσο συσχετισμό όμω με το 20, γιατί εξαρτάται από την ύφεση. Δηλαδή, είχε πάει στον πάτο και μετά επειδή ανέβηκε και κάνει το β. έχει έχεις μια κάποια εκτίμηση της Ευρωζώνης για ανάπτυξη και εμείς έχουμε 7,6 γιατί είχαμε ύφεση 9 που δεν ήταν 9 αλλά αυτή είναι μια πολύ μεγαλύτερη κουβέντα ήταν διψήφια, τροποποίησαν το ΕΠ το, βγάλαν, το μαγείρεψαν για 9 και μετά το 9 πα στο 7,6. Η διαφορά δεν είναι 1,4, είναι μεγαλύτερη γιατί ξεκινά από άλλη βάση. Και, για να έχει το μυτσοτάκι να σου πει: Είμαστε τρίτη στην Ευρώπη. Τέλο πάντων, γι' αυτό δεν πιστεύω κανένα στατιστικό για κάτι τέτοιο. Το δεύτερο, το αγαπημένο μου. Θε να το διαβάσει εσύ. Ε, δεν το έχω ανοιχτό μπροστά μου. Να μάρει δηλαδή είναι χωρί στοιχεία. Πάλι απροτίμα στην εκπομπή. Δηλαδή αυτό το 5 και 2, τι θα πούμε, δεν έχει πια ποτέ. Απορώ, δηλαδή. Ο Γεροτζιάφα λέει. Να κάτσε να διαβάσω λίγο να μπω στο press. Λοιπόν, το δεύτερο, το δεύτερο μέτρο λέει θα εξεταστούμε μια φορά πριν και μια φορά μετά. Είναι κάτι τεστ. Ορίζοντα, θα κάνουμε όλοι από ένα τεστ μια φορά πριν τι γιορτέ και μια φορά μετά τι γιορτέ να δούμε πώ πήγε. <χει> Τώρα, υπέροχο. Όλοι, σε πόσο καιρό. Είναι υπέροχο. Τι θα δείξει αυτό, Αυτοί που θα έχουν νοσήσει, δηλαδή θα ξέρουμε ότι έχει σχέση με τι γιορτέ αυτό. Πότε, σε, με με ποιο χρονικό ορίζοντα Τίποτα Όλα αυτά είναι κάπως μέσα σε μια Θολούρα Δωρεάν λοιπόν μπορείτε Μεταξύ 6 και 12 Δεκεμβρίου Να πάρετε ένα self test Για εμβολιασμένους και μη Και μετά να πάρετε άλλο ένα Μεταξύ 3 και 7 Ιανουαρίου Δηλαδή είσαι εκεί 6 Πας την πορεία Πολύ ωραία ε, Στι 7 Δεκεμβρίου παίρνει ένα τεστ. Άμα θε, το κάνει. Άμα θε, το παίρνει. Άμα θε, το κάνει. Άμα τα καταφέρει, το κάνει και σωστά, γιατί έχουν περάσει και, λίγοι μήνε από τότε που κάναμε self-test. Ε, το δηλώνει αν θέλει. Μετά από. και μετά από. 20 μέρε με έναν μήνα μπορεί να πάρει ένα άλλο self-test δωρεάν να το δηλώσει και αυτό αν θέλει και αυτό θα είναι επι... επιδημιολογική επιτήρηση για το πώ πήγαν οι γιορτέ. Ε, Τώρα, δεν ξέρω ε... τι ασχολιάζει αυτό Είναι, είναι, είναι στο, στο δεύτερο χειρότερο μέτρο Για την πανδημία το, Ή το τρίτο Μετά τα περίπτερα και το έξι το απόγευμα Το τρίτο <χει> <χει> δεν, δεν, δεν έχει καμία λογική αυτό το πράγμα καμία, καμία καμία Νομίζω ότι Είναι επικοινωνιακό Όπως συμβαίνει συνήθως Με αυτές τις περιπτώσεις Τα αποτελέσματα θα κληρωθούν τελικά Ναι ναι σαν τη φορολοταρία του Σακαλούτου δεν έχετε κερδίσει. Το ένα self-test θα κερδίσει. Θα κερδίσει ένα rapid. Ανέβει. Για το να δούμε πώ πήγε το τριώδιο. Λοιπόν, Θάνο, ε. να κάνουμε ένα διάλειμμα για να επιστρέψουμε με χιλί. Τώρα μετά από ομιλία πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο θα μου βγάλει τη λαμπρίνη να λέει για του κουλαπάγιου και δεν ξέρω εγώ τι. Ναι.